Οριστικοποιήθηκε η απόκτηση του Βασίλη Πάλα από τον ΑΟΚ. Ο 26χρονος επιθετικός επιστρέφει μετά από 4 χρόνια στην Καβάλα, ενώ αγωνίζονταν στη Ρόδο το προηγούμενο εξάμηνο. Δεν θα παίξει φυσικά την Κυριακή με τον Ξηροπόταμο, αλλά μάλλον θα παρακολουθήσει το παιχνίδι από τις κερκίδες. Ο Ενγκίν Κιγιτζή, διαιτητής της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ξάνθης, καλείται να σφυρίξει το ιστορικό τοπικό ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής του πρώτου ομίλου της 3ης Εθνικής μεταξύ του Νέστου Χρυσούπολης και του ΑΕΤΟΥ Ορφανού. Ο ΑΟΚ υποδέχεται στο Ανθή Καραγιάννη την Κυριακή στις 7 του μήνα το Μεγαλέξανδρο Ξηροπότάμου. Και το μάτς θα διευθύνει ο Χρήστος Κακουλίδης της Ενώσεως Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θράκης. Τριπλέτα από διαιτητές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας, ο Δημήτρης Ψωμόπουλος, ο Θανάσης Βερνέζης και ο Αντώνης Κουκουμής ορίστηκαν στο παιχνίδι της Δόξας Νέου Σιδηροχωρίου και του Άρη Αβάτου. Ο Γιώργος Μπέης θα είναι ο παρατηρητής στον αγώνα Ορφέας Ξάνθης Ελπίδας Σκουτάρεως.